Τα πολέμηση του χρέους είναι να μας το σβήσουν και μετά εμείς να το ξαναφέρουμε στα ίδια, γιατί προφανώς και να μας το σβήσουν, αν μας το είχαν σβήσει το 10 και μας είχαν πει παιδιά εντάξει, είστε ωραίοι τύποι, είστε μάγκες, ωραία είναι η χώρα, ωραίο οικόπεδο, πόσα χρωστάτε, 300, μια γραμμή είναι, τη σβήσαμε τέρμα. Από εκείνα τα 300 θα είχαμε ξαναφτάσει στα 100 σήμερα, έτσι. Θυμίζω ότι επί Καραμανλή την τελευταία χρονιά δανειζόμασταν 36 δισεκατομμύρια το χρόνο. Εάν συνεχίζαμε με τον ίδιο ρυθμό, προφανώς δεν θα ήταν το ίδιο, γιατί αποπληρώναμε και παλιότερα χρέη, αλλά θα είχαμε μαζέψει μια 50 για πλάκα σήμερα. Άρα λοιπόν πάλι χρέη θα μαζεύαμε. Το μνημόνιο δεν μας αρέσει. Να βγούμε στις αγορές δεν θέλουμε, τι κάνουμε τότε? Γιατί η έξοδος στις αγορές είναι έξοδος από το μνημόνιο. Όχι, αλλά... θέλω να... μιλάω, είπα την απλοϊκή απορία κάποιου, ναι, που, ναι, λέει, απλοϊκά το λέω, που λέει, βρε παιδιά, οκ, okay, και τι να κάνουμε. Από εδώ είμαστε σήμερα, εδώ που είμαστε, τι είναι... να κάνουμε. Καλά, ο Γιώργος τα ξέρει καλύτερα. Ότι, ναι, ξέρω και δανείζομαι περισσότερο από εσάς, γι' αυτό τα ξέρω καλύτερα. Καλό είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι απέχουμε τουλάχιστον 5 με 10 χρόνια με το λεγόμενο κούρεμα του χρέους, που είναι και εθνικός στόχος. Δεν υπάρχει κανείς που να διαφωνεί. Αλλά το κακό είναι ότι αποφασίζουν οι πιστωτές. Δεν αποφασίζουν. Το κούρεμα θα γίνει σε 5 χρόνια, θες να πεις. Υπάρχει πολιτικός χρόνος τεράστιος που πρέπει να περάσει, προτού οριμάσουν οι πολιτικές συνθήκες στη Γερμανία, για παράδειγμα, για να βάλουν την υπογραφή για το ελληνικό κούρεμα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Τώρα, αν ο κύριος Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος που μιλάει με τους Γερμανούς αριστερούς, αλλά αυτούς τους βλέπω πιο αγριεμένους και από τη Μέρκελ. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να αποφασίσει. Στο εξωτερικό εννοώ. Επομένως, εφόσον δεν το βλέπω αυτό να γίνεται στο άμεσο μέλλον, είναι λογικό να διεκδικούμε μία ρύθμιση, η οποία θα έχει κάποια πλεονεκτήματα, και είναι εξαιρετικά σημαντικό τελικά να βγούμε στις αγορές. Γιατί πρώτον θα χαλαρώσει κάπως η πειθαρχία, δηλαδή ένα μέρος από αυτά τα χρήματα μπορεί να μην πάνε ενδεχομένως σε αυτά που χρωστάμε, αλλά να πάνε για παράδειγμα στην επανεκκίνηση του ιδιωτικού τομέα. Αυτό θα είναι μεγαλειώδες εδώ που έχουμε φτάσει. Θα είναι κάτι συγκλονιστικό. Είναι αυτονόητο. Πριν 5 χρόνια ήταν αυτονόητο, αλλά τώρα θα είναι κάτι συγκλονιστικό. Δηλαδή λες την αυγή κυβέρνηση και να πει ότι διεκδικώσουμε 5. Από δισεκατομμύρια, ναι, 3 όταν... δισεκατομμύρια, όχι, γιατί ακούγονται διάφορα ποσά. Αξίζει να πληρώσω 5,5%. Για να πάνε τα λεφτά αυτά πού? Γιατί μετά είναι το επόμενο κριτήριο. Ποιος θα αποφασίσει που θα πάνε αυτά τα λεφτά? Εντάξει, υποθέτω θα αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση και ελπίζω ότι θα αποφασίσει με μια αναπτυξιακή λογική. Άμα τα στείλουμε για αυτά σε συντάξεις για να βοηθήσουμε τους αναξιοπαθούντες κτλ. Που είναι μια πολιτική λογική, αλλά οποία είναι αδιέξοδη από οικονομική άποψη. Μετά, εάν πάρεις έστω και αυτό που λέει ο Τσίπρας στημένο, δηλαδή με την έννοια ότι με την έννοια της, σε ένα πλαίσιο υποστήριξης, έτσι, προστατευτισμού κτλ. Ακόμα και αυτό θα είναι ένα μήνυμα εμπιστοσύνης, θα έχει θετικό αντίκτυπο στο χρηματιστήριο, στους επενδυτές κτλ. Διότι όλοι είναι ρεαλιστές, καταλαβαίνουν, δεν μπορεί να επιβάλλουμε τους όρους που θέλουμε στους πιστωτές. Και επομένως θα παίξουμε σε βάθος χρόνου. Πώς θα περάσουν τα επόμενα 5-6-7 χρόνια? Πάμε και στην Κατερίνα και στον Γιάννη. Μια πολιτική παρατήρηση και σε αυτό το οποίο είπε η Κατερίνα, αλλά κυρίως σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τσίπρας. Είναι, κατά τη γνώμη μου, το λιγότερο έτσι έολο το να βγαίνει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και εν δυνάμει πρωθυπουργός μιας χώρας σύμφωνα με τη θέση του και να δίνει προς το εξωτερικό και κυρίως σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν τη χώρα μας αφαιρέγγια, πρέπει να την τιμωρήσουμε κι άλλο, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιοι είναι, να δίνει μία σειρά από επιχειρήματα τα οποία στην πραγματικότητα, αν οι σχεδιασμοί του είναι αυτοί, θα του γύριζε μπούμεραγκ. Δεν μπορεί οποιοδήποτε πρωθυπουργός να διαχειριστεί το οτιδήποτε μεθαύριο χωρίς την Ελλάδα να είναι στις αγορές. Δηλαδή, αυτά τα οποία λέει ο κύριος Τσίπρας και τρέχει να τα καταγγείλει έγκαιρα τάχα μου. Κάποιος του το είπε εκεί από το επιτελείο του το οικονομικό ότι αυτό θα γίνει με συνεννόηση και χωρίς το ένα και το άλλο. Είναι στην πραγματικότητα πράγματα τα οποία μια αξιωματική αντιπολίτευση τα συνυπολογίζει και για την ίδια της την υπόσταση. Δηλαδή δεν γίνεται να αλληλοκαταγγελόμεθα στο εσωτερικό, και μάλιστα μου θυμίζει τον κύριο Παπανδρέου, τον Γιώργο τον Παπανδρέου εννοώ, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έσπευδε μόλις κέρδισε τις εκλογές του 9. Είχε πάρει σβάρνα, ας πούμε, τα κανάλια και τους συνομιλητές του, τους ξένους, να εξηγεί πόσο πολύ μεγάλο είναι το ελληνικό έλλειμμα και ότι σας λέμε ψέματα και προσέξτε και το ένα και το άλλο. Και στο τέλος βγήκε από το Καστελόριζο να μας λέει αυτά που μας έλεγε. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν γίνεται μόνοι μας σε ορισμένες περιπτώσεις να αυτοκαταγγελόμεθα. Πόσο μάλλον που στη συγκεκριμένη κιόλας περίπτωση δεν νομίζω να τρώνε και κουτόχορτο οι αγορές. Όσο
προστατευμένη και να την έχουν κυβέρνηση. Ενδιαφέρουσα είναι και αυτή η προσέγγιση που θέτεις, Μαριάννα. Αλλά μου θυμίζει τον Γιώργο Παπανδρέου, πώς θα το κάνουμε. Για να απελευθερώσουμε και να αποχαιρετήσουμε τον Γιάννη για να πάμε και στην Κρυμαία που έχει και εκεί σοβαρά ζητήματα και εξελίξεις. Δεν θα τον έχουμε υποψήφιο στις εκλογές, το ξεκαθάρισα, δεν το συζητάει. Θα είναι σύντομος ή κάτι άλλο. Αυτά έλεγε. Ναι, Γιάννης, ακούμε. Θέλω να σου μεταφέρω το φόβο μου. Να τον ακούσουμε. Ο φόβος μου είναι ότι ο κύριος Κύρτσος έχει δίκιο. Η Γερμανία θα ήθελε πάρα πολύ να τραβήξει το θέμα της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους 5-10 χρόνια. Και ο ακόμα μεγαλύτερος φόβος είναι ότι επειδή πάρα πολύ καλά γνωρίζουν ότι οι σημαντικές μας υποχρεώσεις για τις αποπληρωμές δεν μπορεί να υλοποιηθούν, δεν μπορούμε να αποπληρώνουμε τα χρήματα που έχουμε υποσχεθεί ότι θα αποπληρώνουμε τα επόμενα χρόνια. Θα μας βγάλουν στις αγορές υπό την κυδημονία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να δανειζόμαστε για να κάνουμε τις αποπληρωμές που σύμφωνα με το Μνημόνιο 2 πρέπει να κάνουμε μέχρι το 2035 και βάλε. Το οποίο τι σημαίνει, ότι η έξοδο. Ακριβότερο χρήμα, σημαίνει μεγαλύτερο χρέος. Είναι αρνητικό. Γιατί θα δώσει τη δυνατότητα στη Γερμανία να καθυστερήσει ακόμα μερικά χρόνια. Να οριμάσει πολιτικά για να κάνει την αδιάρθρωση χρέους την ώρα που η ελληνική κοινωνική οικονομία σαφίζει. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.